Φίλε και φίλοι, είναι προφανέ πια ότι όλο και περισσότερο κόσμο έχει κατανοήσει πω αυτό που έγινε στα Τέμπη ένα χρόνο πριν ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Είναι επίση προφανέ ότι οι ένοχοι αυτού του εγκλήματο έσπεψαν από την πρώτη στιγμή να το συγκαλύψουν. Με πολλού τρόπου. Είτε μπαζώνοντα τον τόπο του εγκλήματο για να κρύψουν τα πιστήρια, είτε μπαζώνοντα την ουσία τη πολιτική του και να κρύψουν την πραγματική αιτία που οδήγησε σε αυτό το έγκλημα και προετοιμάζει τα επόμενα. Και έχουμε πια όλο και περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας που επιβεβαιώνουν ακριβώς όσα λέμε. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα μιλήσουμε με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το Έγκλημα των Τεμπών, προκειμένου να δούμε όλες τις πλευρές αυτής της ιστορίας στο φόντο και των νέων στοιχείων. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μα σήμερα. Ξέρουμε, το φόρτο εργασία που υπάρχει. <laughs> Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, την τελευταία εξέλιξη που είναι το αίτημα του ΚΚΕ που ζητά άμεσα να συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή. Και θέλω να ρωτήσω γιατί το ζητάτε αυτό. Ποια είναι τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Βεβαίω, είχαμε διαφωνήσει με το, με το άρον-άρον κλείσιμο τη λειτουργία τη Επιτροπή. Γιατί ακριβώ είχαν μείνει ζητήματα τα οποία δεν είχαν διερευνηθεί, η έκρηξη και το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματο. Ε, το αίτημα αυτό προέκυψε από το γεγονό ότι υπήρξε η απόφαση, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών τη Δάλση ότι απέστελε τη δικογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή και με βάση το ότι θα ερχόταν η δικογραφία θέλαμε με τα νέα αυτά δεδομένα πλέον να συνεδριάσει πάλι η Εξεταστική Επιτροπή για να δούμε και πώ αξιοποιείται η δικογραφία, και ενδεχόμενα ζητήματα που θα προκύψουν και από τη δικογραφία να επαναφέρουμε το αίτημα για κλήτευση νέων μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν το έχει δεχθεί η πλειοψηφία η κυβερνητική. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η επιμονή μα είναι στο γεγονό ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν πρέπει να ολοκληρώσει τώρα τη λειτουργία τη, αλλά πρέπει να εξαντλήσει όλε τι περιπτώσει εξέτασης μαρτύρων που έχουν κατατεθεί για να μπορέσουμε να έχουμε πιο, πολύ πιο χειροπιαστά στοιχεία θα το λέγαμε για τις αιτίε που οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Ε, αυτό το αίτημα, πάνω σε αυτό το αίτημα έχει κατατεθεί νομίζω εδώ και μερικές μέρες. Υπάρχει κάποια απάντηση? Όχι, δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση. Ε, το μόνο το οποίο καταλαβαίνουμε για τη μία απαντήσωση είναι ότι η δικογραφία είναι στη διάθεση των μέλων της Εξεταστικής Επιτροπής να πάνε να τη διαβάσουν και από εκεί πέρα καμία άλλη πρόβλεψη το τι θα γίνει μετά. Άρα δηλαδή ισχύουν για την πλειοψηφία αυτά τα οποία είχαν αποφασίσει Μάλιστα. στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν, αν έχεις προλάβει, yeah. αν υπάρχει μια εικόνα σε σχέση με τη δικογραφία που... Θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να πούμε, ή αν είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Ακόμη, ναι, ακόμη δεν έχουμε εικόνα. Ωραία, ωραία. Γιατί σήμερα δόθηκε επί τη ουσία η δυνατότητα να δούμε την εικογραφία. Ε, μια πρώτη εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι δεν πρέπει να δουμε τη ολοκλήρης. Mm -hmm. Άρα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν σταλεί. Γιατί και ο ίδιο όγκο είναι πολύ μικρό, τουλάχιστον για, τον, για την εξέταση που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Όμω, παρά το γεγονό ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε, είχαμε ε, την εξεταστική. Τη συνεδρία τη Εξεταστική. Ε, πολύ πολύ ωραίε συνεδριάσει, ε, κατέθεσαν πάρα πολλοί μάρτυρε. Είχαμε υπουργού, πρώην υπουργού, τελέχη του ΟΣΕ. Ποια στοιχεία θεωρεί εσύ από την εμπειρία σου ω μέλο Εξεταστική ξεχωρίζουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, υπάρχουν τα εξή. Ότι όλοι, κοινή συνισταμένη του, ήταν το γεγονό ότι κατά τη διάρκεια τη δικιά του θητεία παρέλαβαν ένα σιδηρόδρομο ο οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα, γνωστέ παθογένειε, και ότι όλοι προσπάθησαν τέλο πάντων να αντιμετωπίσουν αυτέ τι παθογένειες. Όμως επί τη ουσία, όλοι βάλαν το λιθαράκι, τη δικιά του δηλαδή συμβολή, στο να ξετυλίγεται το πουλόβερ. Ε, Τη κατάσταση στο σιδηρόδρομο που φτάσαμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν ένα χρόνο ακριβώς με το έγκλημα στα τέμπη. Και από αυτή την άποψη, ενώ όλοι μιλάγανε ότι τα προβλήματα ήταν ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλεία, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι συμβάσει, καθυστερούσαν, ότι το προσωπικό μειωνόταν, η χρηματοδότηση στο ΝΟΣΕ μειωνόταν στο όνομα ε, του περιορισμού του κόστου λειτουργία του, άρα και τη μη συντήρηση, όλοι μίλαγαν για υποστελέχωση και για προβληματικέ σχέσει ανάμεσα στι εταιρείε που δραστηριοποιούνται συνολικά στο σιδηρόδρομο. Παρ' όλα αυτά, ο καθένα προσπαθούσε να αεροποιήσει την κατάσταση όσον αφορά τη δικιά του ε, θητεία, είτε ω υπουργό είτε ω τέλεχο του ΟΣΕ, τη ΕΡΟΣΕ ή άλλων εταιριών θηγατρικών του ΟΣΕ. Θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιε από αυτέ τι καταθέσει, κάποια αποκαλυπτικά ας πούμε, στοιχεία που δείχνουν και το βάθο των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό που είχαμε πει. Πα Παρά λοιπόν την προσπάθεια που έγινε να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έρθει αποφασισμένη και να συγκαλύψει το έγκλημα και απλά και μόνο να παρεμείνει στο ανθρώπινο λάθο. Να περιοριστεί εκεί. Και τι άγονε αντιπαραθέσει ανάμεσα στα άλλα κόμματα για να συγκαλυφθούν οι αιτίε και οι υπεύθυνοι, θεωρούμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενε, mm -hmm. ε, οι εργασίε έβγαλαν μια σειρά πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο μερικά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και επειδή, γιατί το Λες. λέω, το λέω γιατί πολλοί κόσμος, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μαθαίνει στοιχεία και όλο και περισσότερο κόσμος λέει να βγει και αυτό από μια εξεταστική που όλοι, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δηλαδή και τα υπόλοιπα κόμματα Πασόκ, Ξύριζα και τα λοιπά, Προσ... Πριν ξεκινήσει, προσπαθούσαν να, προσπαθούσαν να την απαξιώσουν. Για πάμε να δούμε λοιπόν λίγο κάποια στοιχεία κομβικά. Λοιπόν, καταρχά, την ημέρα των τεμπών, του εγκλήματο δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλεία. Μάλιστα. Και δεύτερον, το οποίο υπήρχε εκεί πέρα, υπήρχαν η παραβίαση του γενικού κανονισμού κυκλοφορία και από το σταθμάρχη και από τον μηχανοδηγό. Γιατί έγιναν τώρα αυτά τα δύο, mm. δηλαδή κανένα σύστημα ασφαλεία και ανθρώπινα λάθη τα οποία τα συστήματα ασφαλεία δεν μπορούσαν να τα αποτρέψουν. Γιατί είχαμε τέσσερι επί συμβάσει από το 2006 7 και το 14 2017 17 οι οποίες ακόμη δεν είχαν ολοκληρωθεί. Mm -hmm. Μιλάμε για 20-15 χρόνια μετά. Συμβάσεις mm -hmm. που θα mm -hmm. καθέστεγαν συστήματα ασφαλείας, mm -hmm. φωτοσήμανση, τηλεδίκηση. Δεύτερον, είχε αποδυναμωμένο τον ανθρώπινο παράγοντα, και στο ΝΟΣΕ και στην ΤΡΕΝΟΣΕ, ώστε την ημέρα του, του εγκλήματος λειτουργούσε με το 1 τρίτο του δυναμικού που θα έπρεπε να έχει με βάση το οργανόγραμμα. Mm. Δηλαδή με 700 άτομα αντί για 2.100. Που σημαίνει εντατικοποίηση, σημαίνει λυψη εκπαίδευση όπως με το συγκεκριμένο σταθμάρχη, μη πρακτική εξάσκηση. Αυτή η εντατικοποίηση, η λήψη εκπαίδευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να, πο, να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο λάθος. Και από τη στιγμή που έχεις αυτό θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα τα συστήματα ασφαλείας που θα απέτρεπαν να, να, να σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία ε, και σε σχέση με αυτά που ακ, όσοι μα ακούν μπορούν να κατανοήσουν. Όταν λέμε το 1 τρίτο, ο ΣΕ λειτουργούσε με το 1 τρίτο του οργανόγραμματο, δεν εννοούμε ότι το οργανόγραμμα δεν είναι αυτό που χρειάζεται να υπάρχει για να καλύψει πλήρω τι ανάγκε. Είναι το οργανόγραμμα που θέτει η κυβέρνηση, το κράτο το Υπουργείο, έτσι. με βάση κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Και είναι, και είναι μάλιστα προσαρμοσμένο στη λογική τη συρρήκνωση Συρρ... του ανθρώπινου δυναμικού. Ακριβώ γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν, ακόμη και αυτό λοιπόν το οργανόγραμμα, το υψό οργανόγραμμα, έτσι ούτε καν αυτό δεν υπήρχε, δεν είχε στελεχωθεί. Ήταν, ήταν στο ένα τρίτο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν, που δεν έχει τα συστήματα, θα πρέπει να έχει το ανθρώπινο παράγοντα. Αν δεν έχει το ανθρώπινο παράγοντα, θα πρέπει να έχει τα συστήματα. Όμω το ένα ούτε το άλλο υπήρχε. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή η συνθήκη ήταν εκρηκτική. Σε αυτή την ακριβώς τη συνθήκη πατούσαν και οι προειδοποίησεις των συνδικαλιστών. Στις κυβερνήσεις και στον ίδιο τον κύριο Καραμαλή. Έτσι που τον προειδοποιούσαν ότι θα υπάρξουν εδώ πέρα, θα γίνουν... Με, θα υπάρξουν μεγάλα δυστυχήματα. Αυτό έχει ενδιαφέρον που λες. Δηλαδή, ε, αν υπάρχει μία είδηση που κυριάρχησε αμέσως μετά τη στιγμή του εγκλήματος στα τέμπη, ήταν οι προειδοποιήσεις που με ονοματεπώνυμα και με υπογραφέ, α πούμε οι συνδικαλιστέ του Πάμε στου Ιδροδρομικού, που είχαν στείλει εβδομάδε πριν και μέρε πριν 20 και μήνε πριν. πριν Ακριβώ. Και έχει ενδιαφέρον να μα πει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι στην εξεταστική. Καταρχά, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, δεν καλέστηκαν. Δεν καλέστηκαν ούτε οι εκπρόσωποι τη ΔΕΣΚ, παρότι του είχαν προτείνει, ούτε ο πρόεδρο, ο πρώην πρόεδρο των, των μηχανοδηγών τη ε, τρένο Τρέιν, ο Γενιδούνιας, ο οποίο είχε στείλει και αυτό εξώδικο. Απλώς ναι. Απλώ καλέστηκαν δύο συνδικαλιστές, ο, ο, Νιν και ο πρώην πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδρυοδρομικών, οι οποίοι βεβαίω και αυτοί ανέδειξαν ζητήματα έτσι, ε, δυσλειτουργιών στο σύστημα. Ε, αναδεικνύοντας πλευρές που ήταν χρήσιμες επί γιατί για το ξεδίπλωμα όλη αυτή τη εικόνα τη μεγάλη ΕΠΕ. Και το αιτιολογικό από την κυβερνητική πλειοψηφία, από την κυβερνητική, από την πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία που δεν κλήθηκαν αυτοί τόσο βασικοί μάρτυρε, ποιο ήταν. Γιατί λέει του καλύπτουν οι προηγούμενοι. Μάλιστα. Κλήθηκαν. Αυτό είναι και ενδεικτικό νομίζω έτσι, έτσι, διαθέσει. Τη των όλων διαθέσεων. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι πώ είναι δυνατόν τέσσερι συμβάσει, όχι μία, τέσσερι συμβάσει να μην έχουν ολοκληρωθεί. 15 και 20 χρόνια μετά, όταν η διάρκεια του ήταν για δύο χρόνια. Πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε δύο χρόνια. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν δεν ολοκληρώθηκαν αυτέ οι συμβάσει, Εδώ πέρα είναι αποκαλυπτική. Και πρώτη φορά καταγράφεται τέτοιο σε επίσημο χαρτί κυβερνητική, α το πούμε έτσι, επιτροπή. Τη επιτροπή που συνέστησε των εμπειρογνωμόνων ο κ. Γεραπετρίτη. Τι λέει λοιπόν αυτή η επιτροπή επί τη ουσία το πόρισμά τη, Λέει ότι οι συμβάσει αυτέ καθυστερούσαν πολύ να ολοκληρωθούν mm -hmm. γιατί αντανακλούσαν ε, τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, Μάλιστα. με αποτέλεσμα είναι να υπάρχει κατάτμιση των συμβάσεων και να, ε, να παραχωρείται ένα μέρο μερικών χιλιόμετρων στη μία εταιρεία και κάποιο άλλο μέρο στην άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν συστήματα τα οποία να μην είναι συμβατά, να υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, να καθυστερεί μία εργολαβία, η άλλη να τελειώνει στο όνομα τη μη συντήρηση, να απαξιώνεται και η δεύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για μία για από τι συμβάσει αυτέ, για το σύστημα αυτόματη πέδηση στου σύρμους, mm -hmm. μόλι παραδόθηκε από την εργοσέ στη ΓΙΟΣΕ. Η γιοσέ διαπίστωσε ότι υπήρχαν λειτουργικά προβλήματα στο σύστημα που εγκαταστάθηκε. Και η σύμβαση η οποία θα αποκαθιστά αυτά ακόμη δεν έχει υπογραφεί για να αποκαθιστεί τα προβλήματα της προηγούμενης σύμβασης μέχρι τώρα. Ακόμα και σήμερα. Ακόμη και σήμερα. Δεν έχει προχωρήσει η σύμβαση αυτή. Και τα δρομολόγια συνεχίζουν και να τα γίνονται. τα δρομολόγια συνεχίζουν να γίνονται. Το λέμε αυτό γιατί, γιατί αυτό που καταγράφει λοιπόν η Επιτροπή είναι ότι ο ανταγωνισμό ανάμεσα στου επιχειρηματικού ομιλού και η κατάτμιση των συμβάσεων αυτών οδήγησαν στα συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και αναρωτιέται τώρα κάποιο και λέει, ε, για να το έτσι να το απλοποιήσουμε όσο μπορούμε, γιατί υπάρχει αυτή η κατάτμιση. Ποιο είναι ο λόγο να υπάρχει αυτή η κατάθεση. Γιατί ήθελα να εξυπηρετήσουν όλε τι ανταγωνίε τη εταιρεία. Μάλιστα. Σε διάφορα να μοιράσουν την, δηλαδή. την πίτα. σε περισσότερου. Και αυτό ποιο το επιτρέπει να γίνεται αυτή η κατάθεση. Αυτό δεν το απέτρεπε ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο το πόρισμα μιλάνε ότι η Εργοσέν δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία τη ε, ε για να μπορέσει να κάνει σύνθετα και υψηλή τεχνολογία έργα που δεν θα μπορούσαν να τα κάνει ο ε. Αλλά λένε μέσα στην, ίδια, στην, Επιτροπή ότι μέσα από τη συνεργασία υπήρχε ισχυρή παρέμβαση των ευρωπαϊκών μηχανισμών που αντανακλούσαν συμφέροντα προμηθευτών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνε για αυτή την εικόνα η οποία διαμορφώθηκε και βεβαίω έβγαινε από πάρα πολλέ τοποθετήσει ότι μέσα στην εργοσία υπήρχαν στελέχη τη Εργασία που επί ουσία λειτουργούσαν ως μανετζαρέοι των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα. Και άρα η, η ασφάλεια που λέμε των επιβατών, τώρα τι να συζητάμε για ασφάλεια. Έτσι. Και ξέρεις, πίσω από όλο αυτό βρίσκεται ένα φόντο, το οποίο το ΚΚΕ το λέει από την πρώτη στιγμή, το έλεγε πολλά χρόνια πριν προειδοποιώντα και όχι μόνο για τους ιδεοδρόμους, αλλά συνολικά για τις μεταφορές, για μια σειρά ζητήματα. Απελευθέρωση Έτσι. της αγοράς. Και θέλω να μου πεις, αυτό το φόντο της απελευθέρωσης της αγοράς, τι επίδραση έχει πάμε, και οδηγεί σε αυτά. Πάμε, πάμε λοιπόν στο επόμενο παράγοντα που οδήγησε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Βλέπεις ξετυλίγεται σιγά σιγά Ακριβώς. το κουβάρι. Ε, ποιο ήταν το ζήτημα, ήταν το ζήτημα της κατάτιμησης του ως Μάλιστα. Αυτό έγινε στα πλαίσια της πολιτικής απελευθέρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεταφορών. Είχαμε και στην ακτοπλοεία αντίστοιχα ζητήματα Βεβαίως. και στις αερομεταφορές. Στην ενέργεια. πέρα από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Είχαμε και στις μεταφορές. Άρα και στο σιδηρόδρομο. Επί της ουσίας λοιπόν δημιουργήθηκαν μια μητρική εταιρεία ως στην αρχή mm -hmm. και διάφορες θηγατρικές. Άλλη είχε την ευθύνη των έργων και του εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου «Εργοσέ», Άλλη είχε ευθύνη τους σειρμούς, τη συντήρηση και την κυκλοφορία των σειρμών. Και ο ΣΕ είχε την ευθύνη του δικτύου. Μάλιστα. Και υπήρχε και μια τέταρτη εταιρεία που είχε την ευθύνη τη συντήρηση των σειρμών. Όλα αυτά λοιπόν σε μια πορεία διαμόρφωσαν συνθήκε προβληματικέ ανάμεσα στι ίδιε εταιρείε του ομίλου. Μιλάει μάλιστα χαρακτηριστικά η Επιτροπή Γεραπετρίτη και αναφέρομαι σήμερα για προβληματικέ σχέσει ανάμεσα στον ΟΣΕ και στην Εργοσέ. Ο ΣΕ λοιπόν παρήγγειλε ένα έργο. Η Εργοσέ καθόριζε τι τεχνικέ προδιαγραφέ, ερήμηνε ακόμη και του ΟΣΕ. Και μάλιστα ο παρότι ήταν κύριο του έργου και η εργοσέθη γατρική του, δεν μπορούσε να ελέγξει την πορεία εκτέλεση του έργου. Απλώ παραλάβανε μετά όταν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση του έργου. Έκαταλαβαίνουμε καταλαβαίνουμε τι τεράστια τα συμφέροντα τα οποία υπήρχαν και τα οποία διευκολύνονταν πάρα πολύ από αυτόν τον κατατεμαχισμό. Και αυτό βεβαίω γιγαντώθηκε ακόμη περισσότερο με την ιδιωτικοποίηση τη Τρενοσέ, Μιλάμε τώρα για το 2016-2017. Το 2016-2017 που ιδιωτικοποιήθηκε για ένα κομμάτι ψωμί και μάλιστα τα 45 εκατομμύρια τα οποία πήρε το ελληνικό το κράτος τίμημα, το ναι. τίμημα ήταν πολύ λιγότερα από τα 50 εκατομμύρια που κάθε χρόνο δίνουν στην Ελένη Σρέγγ Λέντιν. Λέν, για να εκτελέσει το έργο των, των άγωνων γραμμών. Που άγονη γραμμή είναι η την Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει καμιά άλλη γραμμή. Ακριβώς. Το κεντρικό δίκτυο λοιπόν θεωρείται άγονη γραμμή. Παίρνει 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο και έδωσε 45 απλά και μόνο για την εξαγορά. Ε, από αυτή την άποψη αυτό κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση είναι το δίκτυο να παραμένει υποκρατικό έλεγχο το συνδρομικό δίκτυο γιατί έχει κόστος. Υποδομές, γιατί πρέπει να πληρώνει συνέχεια. Έχει κόστος, να συντήρηση, Βέβαια. ανάπτυξη, εξυγχρονισμός του. Ενώ το μεταφορικό έργο που είναι το εύκολο κέρδος το παραχωρεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Και το επιβατικό και το εμπορικό Μάλιστα. κομμάτι. Από αυτή λοιπόν την άποψη δημιουργούνται ανταγωνιστικές σχέσεις. Ανάμεσα στο, στις ράγες και στους σύρμους Έτσι. επί της Άρα λοιπόν μια σειρά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια έτσι, βρίσκονται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη του κόστου οφέλου. Βαθμίζονται, βέβαια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά ε, παράδειγμα το σύστημα επικοινωνία το οποίο αυτό το, το, γνωστό που έχει ακουστεί τώρα το GSMR, GSMR, που διευκολύνει να έχουν όλοι να συμμετέχουν όλοι στην, στην επικοινωνία και να μην έχει τυφλά σημεία ενώ έχει εγκατασταθεί στις γραμμές και μπορούν να το χρησιμοποιούν οι σταθμάρχες Στου σεισμού δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη. Ναι. Δεν έχει πιστοποιηθεί το λειτουργία κάτι. Παρό το γεγονό ότι από το 18 είχε δώσει φορητούς φορητά συστήματα GSMR ε, ο ΣΕ στην, ε, στην Ελένικ Όμω δεν το λειτουργούσαν. Στο όνομα ότι έπρεπε να εκπαιδευτούν οι μηχανοδηγοί, ότι έπρεπε να γίνουν μια σειρά πιστοποιήσει, που όλο αυτό σήμαινε ένα επιπλέον κόστο στην κατεύθυνση okay. Άρα λοιπόν η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων οδήγησαν και στην κατάτιμηση του ΟΣΕ και στη μείωση του προσωπικού και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμη καλύτερε ευθύνε πέρα από αυτά. Που παρά τι φιλότιμε προσπάθειε που έκανε ιδιαίτερα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλύψουν τι τεράστιε ευθύνε. Τι φαίνεται, φαίνεται ότι αυτά τα συστήματα ασφαλείας που θέλει να εγκαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εγκατασταθεί σε ένα μικρό κομμάτι του δικτύου τη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν σχετίζονται με την ανάγκη προστασία τη ασφάλεια. Mm -hmm. Γιατί αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να το επεκτείνει σε όλο το δίκτυο του σιδηροδρομικού και να το κάνει υποχρεωτικό. Το κάνει μόνο σε ένα κομμάτι του δικτύου, το βασικό κομμάτι, αυτό που το ονομάζει διασυνδεδεμένο δίκτυο, για να μπορούν με ταχύτητα και χωρίς καθυστερήσεις τα τρένα να, να διασχίζουν τις διάφορες χώρες και τα διαφορετικά σιδηροδρομικές. Άρα θέλει να ενιοποιήσει mm -hmm. ένα βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Που οι καθυστερήσεις έχουν κόστος και τις μεγάλες επιλογέ yeah. επιχείρησεις και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Άρα το βασικό ζήτημα είναι να διευρυνθεί η χωρητικότητα του δίκτυου, να κυκλοφορούν περισσότερα τρένα στο δίκτυο, να έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες και μετά έρχεται η ασφάλεια λογικά. Γι' αυτό και το έχει μόνο μέχρι σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα δεν το συμπεριλαμβάνει καθόλου και μάλιστα λέει σε πολλέ εκθέσει που καταγράφονται είναι καταγράφουν την άρνηση των εταιριών διαχείριση να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα γιατί ακριβώ το κόστο ξεπερνάει τι προβλέψει που έχουν για τα ωφέλη, για τα κέρδη δηλαδή των επιχειρήσεων αυτών. Μάλιστα σα ακούω, ξεδιπλώνει ουσιαστικά. Και, και, και άμα πάρουμε κι άλλη μια <χ> πλευρά, <χ> αυτή τη προκρούστια λογική κόστο ωφέλου είναι η κατάσταση με του σειρμού του ελληνικού. Το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τι οδηγίε που εκδίδει, δίνει τη δυνατότητα να κυκλοφορούν σειρμοί στο ευρωπαϊκό δίκτυο οι οποίε δεν έχουν τι σύγχρονε προδιαγραφέ ασφαλεία και ιδιαίτερα στα ζητήματα πυρασφάλεια. Και όπω δήλωσε ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΕΝΟΣΕ είπε το εξής ότι άμα ήμασταν υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουμε τα σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θα έπρεπε να αποσύρουμε το 95% των σύρμων που έχει η ΓΕΟΣΕ που αυτό σημαίνει τεράστιο κόστος και στο όνομα λοιπόν αυτού του τεράστιου κόστος επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορούν τρένα που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές και μάλιστα με την ίδια την επιβεβαίωση του αρμόδιου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η, η Τρέιν, η, η Ιταλική εταιρεία που έχει πάρει το σιδηρόδρομο, το, τη μεταφορά στην Ελλάδα, δεν αδειοδοτείται από τη ΡΑΣ. Αδειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή. Το σιδηροδρόμο. Η οποία τη δίνει το πράσινο φω να λειτουργεί. Να λειτουργεί. Το σιδηρόδρομο το σι... έτσι όπω λε. Δηλαδή χωρί ασφάλεια, χωρί τίποτα. Και του σειρμού τη Γιοσέ που νοικιάζει η Ελένη Train, του πιστοποιεί πάλι ο Ευρωπαϊκό αυτό ο οργανισμό για την ασφάλεια ότι καλύπτουν τα συστήματα ασφαλεία. Ε, Πώ κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή τα τρένα. Δηλαδή δίνουν αυτοί οι φορεί, οι Ευρωπαϊκοί φορεί. Δίνει πιστοποίηση για να μπορεί να κυκλοφορεί το τρένο. Ναι, από τη στιγμή που καλύπτει τι ευρωπαϊκέ οδηγίε, δηλαδή έχει τα συστήματα πυρασφάλεια που είχε όταν πρώτο κυκλοφόρησε. Α, ε, έχει διαδρομική ισχύ προ τα πίσω έτσι. η ασφάλεια μετά από Ακριβώς, 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια. Δεν τα, δεν τα αποσύρει αυτά τα τρένα. Μάλιστα. Τα αφήνει να κυκλοφορούν λοιπόν. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πώ έχει διηγηθεί αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε, τα συμπε... δεν ξέρω ακούγοντα. Πραγματικά, και όλα αυτά βγήκαν από την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό τώρα. λέμε ότι ήταν χρήσιμη παρά το γεγονό τη προσπάθεια εγκέψη η λειτουργία τη κρίση. Αυτό, αυτό ακριβώ ήθελα να πω. Ε, ακούμε την περιγραφή πραγμάτων που ε, υπόθηκαν ε, στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία παράγουν και συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα είναι, είναι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. έτσι ε, ε, Θέλω όμω να, να σε ρωτήσω το εξή με, με, με βάση όλα αυτά που συζητάμε. Από την πρώτη στιγμή ακούμε το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν το Κουκουέ επειδή κατέθεσε πρόταση για εξεταστική επιτροπή από την οποία προκύπτουν και όλα αυτά που συζητάμε, λέγοντα μάλιστα ότι το Κουκουέ, έτσι λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, διευκόλυνε τη Νέα Δημοκρατία. Α αφήσουμε τι λέμε εμεί. Υπάρχουν συγγενείς των θυμάτων σήμερα που παλεύουν εδώ και ένα χρόνο για δικαίωση και λένε ότι η Εξεταστική Επιτροπή ήταν αποκαλυπτική και αυτό για μας λειτουργήσε βοηθητικά. Οι συγγενείς των θυμάτων. Πιστεύω ότι θα ξανασυσταθεί το σώμα των βουλευτών και θα συνεχίσει εξεταστική καθώς έχουν προκύψει καινούρια στοιχεία. Αυτά τα λένε σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω. Οι ισχυρισμοί αυτοί του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο έχουν σηκωθεί τόσο πολύ και προβάλλονται τόσο πολύ. Γιατί ακριβώ θέλουν να συγκαλύψουν τι δικέ του ευθύνε. Τι ευθύνε που έχει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση του Πασόκ σε όλη αυτή την προσπάθεια ξεχαρβάλωσης επί της ουσίας του σιδηροδρόμου. Πάμε να, να τα πιάσουμε λίγο πιο ε, κωδικοποιημένα. Πασόκ, κυβέρνηση Πασόκ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Πασόκ ξεκίνησε επί της ουσίας, την απελευθέρωση. Mm -hmm. Το σπάσιμο των τεμαχισμών τόσοι σε διάφορε εταιρείε. Τέλη δεκαετία του 90, έτσι, γι' αυτό άλλωστε ακριβώς, και η πρόταση τη εξεταστική ήταν για το 97 και μετά. Που εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, εμεί λέγαμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η εξέταση από το έγκλημα και τη διερεύνησή του. Από και να το πάει έγκλημα και να πάει προ τα πίσω. Για να ξεδιπλώνει το όλο. Ακριβώ, έχω ακούσει πολλέ φορέ να, να το λένε βουλευτέ. Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία ε. πέμενε να ξεκινήσουμε από το 97 για να πάμε μέχρι το έγκλημα. Γιατί έτσι τη βόλευε. Γιατί έτσι τη για να κολυσσιοργήσει και να υπάρχουν οποιασδήποτε δικαιολογίε. Για το συγκάλυψη και το κουκούλωμα. Αλλά και να βρίσκουν αφορμή και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων να σου λένε τι είναι αυτά τα ακριβώς. πράγματα που γίνονται και να σηκωφαντούν την Εξεταστική Επιτροπή Έτσι. και το ΚΚΕ. Ε, από αυτή λοιπόν την άποψη, ε, η... η σύσταση τη Εξεταστικής Επιτροπή λοιπόν ανέδειξε σημαντικές πτυχές τη όλη υπόθεση αυτή. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο και προσπάθησαν άρων-άρων να την σταματήσουν. Mm -hmm. Γιατί φοβόστανται και νέε αποκαλύψει οι οποίε θα γινόταν το επόμενο διάστημα και το οποίο θα αμφισβητούσε επιστησία στο βασικό του αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη θέλανε γιατί ακριβώ θέλανε να συγκαλύψει τι δικέ του αιτίε. Σα είπα, ε, ε, ξεκινώντα το 2011, επί τη ουσία, έχουμε τον νόμο ΡΕΠΑ, με τον οποίο πρέπει να υπάρχει λειτουργικό διαχωρισμό ανάμεσα στι εταιρείε του ομίλου. Ξεκινάει ε, ο ε, κατακαιρματισμό που λέμε. Ο συνολικό πλέον και δεύτερον έχουμε την τεράστια μείωση του ανθρώπινου δυναμικού προσωπικού. Ανθρώπινο δηλαδή από 5.100 που είχε το 2011, με τα τάξεις πολλές φορές υποχρεωτικές, ότι άμα δεν δεχόσατε θα απολυώσατε, μια σειρά έμπειρα στελέχη και μηχανοδηγοί και σταθμάρχες έφυγαν και πήγαν σε νοσοκομεία, πήγαν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μείνουν 2.500 εργαζόμενοι, στον ενίο όμιλο του ως έτοτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτό διευκόλυνε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε. Και βεβαίως όλες αυτές οι λογικές ε, της εξυπηρέτησης συμφερόντων επιχειρηματικών από τη μια μεριά, των διαφόρων ανταγωνιστών, συνεχίστηκαν όλο το διάστημα αυτό και με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΑΕΣ Δημοκρατίας, τη συγκυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση και με αφορμή και τα μνημόνια και τους περιορισμούς μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση στον ΟΣΕ με αποτέλεσμα η συντήρηση να γίνεται όλο και όχι προληπτικά αλλά εφόσον εντοπίζονται μια βλάβη με αποτέλεσμα να απαξιώνεται το δίκτυο, να απαξιώνουν τα συστήματα εδώ είναι χαρακτηριστικό διευθύνος σύμβουλο. του ΟΣΕ έλεγε ότι ζητούσα χρηματοδότηση 50 εκατομμύρια για τη συντήρηση του δικτύου και η κυβέρνηση μου δίνει 25 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως όλο αυτό το, Ξετυλίγεται το κουβάρι και αναδεικνύουν τι ευθύνε και των υπολείπων. Άρα λοιπόν, αυτέ τι ευθύνε θέλουν να συγκαλύψουν και να πούν απλά και μόνο ότι φταίει η διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, που βεβαίω έχει βάρετε τέτοιε ευθύνε. Προφανώ. Έτσι. Γιατί όλο αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε. Και τι έχει κυβερνήσει ένα... και προ τα πίσω Έτσι. κυβερνά. Και τώρα δεν το συζητάμε. Τι ίδια στρατηγική έχουν απέναντι ε... ε... στο ζήτημα τη Ευρώπη. Ακολούθησαν ακριβώ την ίδια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομήρων που δραστηριοποιούνται και την υλοποίηση τη προκρούστια κόστου κόστο-οφέλου. Αυτό λοιπόν θέλω να συγκαλύψουν. Για να ρίξουν τι ευθύνε απλά και μόνο στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ακριβώ και δεν θέλαν την εξεταστική. Από την άλλη μεριά, εμεί τι ξέραμε ότι θα υπάρχουν δυσκολίε, γιατί έχει ένα αρνητικό σχετισμό δύναμη καταγεγραμμένο. Η συγκρότηση τη Εξεταστική Επιτροπή γίνεται με τη λογική τη πλειοψηφία, ότι η πλειοψηφία. Ναι, αυτό είναι ο συσχετισμό. Ο συσχετισμό, άρα καθορίζει. Ε, από την άλλη, όμω, εμεί λέγαμε ότι η Εξεταστική μπορεί να αποτελέσει τη θριαλίδα να αναδειχθούν μια σειρά ζητήματα και να βοηθήσει και τη δικαστική διερεύνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά ζητήματα που προέκυψαν από την Εκσταστική Επιτροπή βοήθησαν, κατά τη γνώμη μας, σημαντικά τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή στην ε, διερεύνηση της υπόθεσης, την οποία κάνει. Πίεσαν, γιατί δεν σταμάτησε, ήταν στην δημοσιότητα. Βέβαια. Mm. Yeah τρει φορέ τη βδομάδα και τέσσερι φορέ φορέ συνεδρίε. Ήταν η συνέχεια το ζήτημα στη δημοσιότητα. τα στοιχεία. Πίεσαν την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ακριβώ. Να βγάλει επιστολή ότι πρέπει να διερευνηθούν και άλλε πλευρέ. Πρέπει να μπει και νέο εμπειρογνώμονα για την έκρηξη, για τη συγκάλυψη του χώρου του εγκλήματο. Άρα λοιπόν όλα αυτά οφείλονται ακριβώ στην λειτουργία τη Εξεταστική Επιτροπή. Παρότι κάποιοι προσπαθούν να την και έχουν δίκιο οι συγγενεί των θυμάτων να λένε ότι μέσα από αυτήν την Επιτροπή βγήκαν ζητήματα και ότι πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία. Και είναι, είναι, πραγματικά με απορία άξιο. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα που σου ακούω πολύ προσεκτικά. Πώ είναι δυνατόν να σε ενδιαφέρει να βρει του ενόχου για αυτό το έγκλημα και τι αιτίε και να αρνείσαι αυτά που έχουν γίνει και έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ. Είναι υποκριτικό νομίζω. Δηλαδή, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υποκριτικό τον άλλον, του ενδιαφέρει και ταυτόχρονα και δεν είναι η μοναδική τους υποκρισία. Προφανώς, Αλλά ταυτόχρονα να κατηγορούν το, το ΚΚΕ ότι. Ότι συνεργά... ότι, ναι. ότι ουσιαστικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. διευκολύνει την Δημοκρατία. Διευκολύνει... Την... Εν πάση περιπτώσει. Γιατί ξέρεις, το, 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 το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλα αυτά. Πέρα από αυτό που έχει συμβεί και πρέπει να αποδοθούν ευθύνε. και πολιτικέ και ποινικέ. είναι και το τι γίνεται μετά. Και με αυτό θέλω, θέλω να κλείσουμε. Γιατί ε, ε, Για... είναι προφανέ ότι ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλεια για την υποκρισία. Με συγχωρείτε ναι, να κάνω μια ναι, 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 παρένθεση. Χαίρουν δάκρυα και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Πασοκ. Βασικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Μιλώντα όπου βρεθούν και όπου σταθούν για το ένα εκατομμύριο εκεί οι υπογραφέ που έχουν συγκεντρωθεί κάτω από το αίτημα να καταργηθεί ο νόμος περί υπουργών. Ναι. Όταν οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑ, Πασοκαλά και Νέα Δημοκρατία αρνήθηκαν την πρόταση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ στην τελευταία συνταγματική αναθέωση όπως και στις προηγούμενες να καταργηθεί ο νόμος περί υπουργών. Με αποτέλεσμα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν θα παραπέμψει τον ειδικό της υπουργό ή υπουργό άλλη κυβέρνησης Στη δικαιοσύνη. Άρα, δηλαδή, το έργο αυτό που παρατηρούμε σήμερα με την πλειοψηφία να αρνείται να παραπέμψει τον κύριο Καραμαλή φέρνει και τη σφραγίδα και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Γιατί αρνήθηκαν να αυτό. Γιατί δεν θέλουν να κάθονται και οι υπουργοί και πρώην υπουργοί στο Σκαμνί, όπω κάθεται όλο ο υπόλοιπο κόσμο όταν α, υπάρχει κάποιο θέμα. Ένα χρόνο λοιπόν για να κλείσουμε με αυτό. Ένα χρόνο μετά από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Πόσο πιο ασφαλεί είναι οι συνδρομικέ μεταφορέ, ε, είπε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δείχνουν το ακριβώ αντίθετο. Αλλά αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ε, Επί τη ουσία, η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί. Μπορεί να ολοκληρώθηκαν κάποιε συμβάσει, ακόμα όμω δεν είναι λειτουργικέ, γιατί πρέπει να τι σε ένα. Δεύτερον, έγινε η καταστροφή με τι πλημμύρε στο Θεσσαλικό κάμπο. Σωστά, Όπου ναι. εκεί καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου και όλων των συστημάτων που είχαν κατασταθεί. Αυτό, όποτε λέει η κυβέρνηση, θα πάρει κάποια χρόνια να αποκατασταθεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δίκτυο πάλι το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες, το οποίο λειτουργεί με το ελάχιστο δυνατόν τα μέτρα ασφαλείας και από την άλλη, δεν βλέπουμε να γίνεται καμία προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση στο ανθρώπινο δυναμικό να γίνουν προσλήψεις, να εκπαιδευτούν και να επανεκπαιδευτούν τα στελέχη του ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ. Αντίθετα πιέζουν όλο και περισσότερο στην εντατικοποίηση στο όνομα του περιορισμού του λεγόμενου μισθολογικού κόστους. Όλα αυτό λοιπόν οι συνθήκε από τη στιγμή που παραμένουν σε αυτή την εικόνα, εμείς λέμε καθαρά ότι μπορεί αυτό το πράγμα να ξαναεπαναληφθεί. Και λες δεν είναι να περιορίζει τώρα την ταχύτητα κυκλοφορία του σύμου. Mm -hmm. Τον 21ο αιώνα. Ε, βέβαια. Για να πεί ότι δεν θα γίνει άλλο ατύχημα. Αυτό είναι το δυστυχώ γιατί πέρα από το ζήτημα να αναδειχθούν οι υπεύθυνοι αιτίε και να πληρώσουν και να τιμωρηθούν, σκοπό τη είναι ακριβώ να βγουν και αυτά τα συμπεράσματα για να μην έχουμε επανάληψη. Ακριβώ. Να διασφαλιστεί δηλαδή η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Έτσι. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ. επειδή έχουμε μπροστά μα ε, τι εξελίξει αυτέ με την εξεταστική, να δούμε και το αίτημα του ΚΚΕ, αν θα γίνει αποδεκτό κτλ. Ε, Πιθανό να τα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Βεβαίω. Ε, Εμεί, φίλε και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.